Ξεκινήσουμε αυτό το μέρος με ζωντανή σύνδεση με Ιεράπετρα. Μια εθελοντική ομάδα εκεί στην περιοχή έχει βάλει στόχο ζωής να καθαρίσει τις θάλασσες και τα παραλιακά μέτωπα της περιοχής τους. Την Κυριακή μάλιστα πραγματοποιήθηκε και ο πρώτος συλλογικός καθαρισμός. Πάμε στην Ιεράπετρα, θα συναντήσουμε δύο παιδιά, τον Γιάννη Ξανθάκη και την Μαρίνα Χαραλαμπάκη. Να σας καλησπερίσω και τους δύο, να σας ευχαριστήσω πολύ και ένα πολύ μεγάλο μπράβο για την πρωτοβουλία και τη δράση σας. Καλησπέρα από την όμορφη Ιεράπετρα. Ευχαριστούμε πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και οι δύο βέβαια υπεύθυνοι εθελοντικής ομάδας Protect Ιεράπετρα SIS. Να ξεκινήσω, Γιάννη, με σένα. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα του εθελοντισμού, πώς ξεκίνησαν όλα? Όλα ξεκίνησαν πέρυσι, το Μάρτιο, λίγο πριν την πρώτη καραντίνα. Εγώ και ο Μάνος, επειδή είμαστε τέσσερις υπεύθυνοι της ομάδας. Και να πούμε και τα παιδιά, είναι ο Μάνος ο Πιτοπουλάκης, σωστά, και η Κατερίνα η Χαραλαμπάκη. Μπράβο, πολύ σωστά. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν με το Μάνο, στο μάθημα της τεχνολογίας, επηρεαστήκαμε από ένα project που κάναμε για την κλιματική αλλαγή και για τη μόλυνση των ωκεανών. Και έτσι μας γεννήθηκε η ιδέα, με δικιά μας πρωτοβουλία, να αρχίσουμε την ομάδα, να την ξεκινήσουμε. Ενώ στην καραντίνα είχαμε πάρα πολύ χρόνο, μας δόθηκε ευκαιρία να ξεκινήσουμε με ένα λογαριασμό στα social media. Και όταν βγήκαμε από την καραντίνα, κάναμε το πρώτο μας συλλογικό καθαρισμό πάλι από εδώ πέρα, από την αμαχία της Ιεράπετρας. Συνολικά πόσα παιδιά είναι, πόσα παιδιά συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα, είναι μέλη της? Είμαστε σε 25 άτομα. 25 άτομα και είναι μόνο η αρχή, οπότε φαντάζομαι το επόμενο διάστημα θα αυξηθεί και ο αριθμός. Μαρίνα, να μας πεις λίγο για αυτή την Κυριακή, τι πραγματοποιήθηκε, σε ποιες περιοχές, πού πήγατε, τι κάνατε? Ξεκινήσαμε από να καθαρίσουμε τα παρτέρια από τα κόστα και στόχος μας ήταν να φτιάξουμε και μερικά λιμίδια τα οποία δεν προλάβαμε. Έπειτα κινηθήκαμε νότια στην παραλία της Ναυμαχίας και καθαρίσαμε όλη την περιοχή. Από την παραλία και πάνω. Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω πώς νιώθει ένας εθελοντής, ένα παιδί της ηλικίας σου, ένας νέος της ηλικίας σου, όταν ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία του καθαρισμού? Χαρά είναι τεράστια, η ικανοποίηση είναι τεράστια, νιώθουμε πάρα πολύ όμορφα. Παρότι εχθές ήμασταν από το πρωί εδώ πέρα και πολεμούσαμε ώστε να τα προλάβουμε όλα, δεν πειράζει όμως, δεν τα προλάβαμε, αλλά η ικανοποίηση στο τέλος της ημέρας, παρά την κούραση και παρά τη στεναχώρια που δεν προλάβαμε τόσο να κάνουμε όσα θα θέλαμε, ήταν τεράστια. Είδαμε τον τόπο μας καθαρό, είδαμε την παραλία μας εδώ πέρα στην Αμαχία δίπλα καθαρή. Και ευελπιστούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. Μου έδωσες τώρα καλή πάσα, γιατί μου είπες ότι είδες τον τόπο σου καθαρό μετά που καθαρίσατε βέβαια. Το θέμα είναι όταν πιάσατε δουλειά, τι αντικρίσατε? Ναι, η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί πάρα πολύ από πέρυσι εδώ πέρα στη συγκεκριμένη περιοχή της Ναυμαχίας. Γιατί η ομάδα μας κατασκευάζει χειροποίητους κάδους. Και τους έχουμε τοποθετήσει. Έχουμε τοποθετήσει τέσσερις εδώ πέρα, τέσσερις δίπλα στην παραλία. Στις παραλίες έχουμε σκοπό να τοποθετήσουμε κι άλλους. Είμαστε στην κατασκευή των υπόλοιπων κάδων. Τους οποίους, όποιοι κάτι είναι στην παραλία, τους αδειάζει η ομάδα μας. Τους υπόλοιπους, οι οποίοι είναι στην αμαχία πάνω και στις πλατείες που έχουμε τοποθετήσει κάμπους τους, ναι, τους αδειάζει ο Δήμος. Μαρίνα, να πούμε ότι τηρήθηκαν όλα τα μέτρα αυτοπροστασίας, φορούσατε μάσκες, τηρήθηκαν οι αποστάσεις. Ήταν μια προβλεπόμενη διαδικασία, έτσι δεν είναι? Εννοείται. Χωρίστηκαν ένα-δύο τα άτομα, είχαν μια σακούλα και μάζευαν με τη βοήθεια εμένα και της Κατερίνας, όπου τους κατατοπίζαμε που να πάνε. Θα υπάρξει και συνέχεια, Μαρίνα, μας είπε ο Γιάννης ότι σχεδιάζεται όμορφα πράγματα. Εννοείται, έρχονται πάρα πολλά πράγματα. Έχετε προγραμματίσει κάτι συγκεκριμένο? Έχει οριστεί κάποια ημερομηνία? Σκεφτόμαστε βασικά να κάνουμε μια δράση στη Χρυσή, που δεν έχει κάνει κανένας και θα είναι κάτι πρωτότυπο και ωραίο. Ναι. Επίσης σχεδιάζουμε και στην Γαλλιά. Μάλιστα. Γιάννη, οι νέοι, οι συμμαθητές σου, οι συνομήλικοί σου ενδιαφέρονται για τον εθελοντισμό? Υπάρχει ενδιαφέρον ή υπάρχουν και περιθώρια προκειμένου έτσι ακόμα περισσότεροι να στείλουμε και ένα μήνυμα από την εκπομπή να σας ακολουθήσουν και να συμμετέχουν? Βέβαια. Εμείς λέμε τώρα ένα αριθμό για τα άτομα τα οποία είναι μέλη της ομάδας, τα οποία είναι 25 όπως είπαμε πριν. Ναι. Αλλά χθες στη δράση μαζευτήκαμε
35 με 40 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι έρχονται και νέοι και νέες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον τόπο τους. Και όχι μόνο παιδιά, αλλά και ακόμη μεγαλύτεροι, οι οποίοι συμβάλλουν εδώ πέρα. Έχουν έρθει και έχουν βοηθήσει πολλοί γείτονες εδώ. Πολλοί άνθρωποι, καθώς περνάνε από εδώ πέρα, βοηθάνε και αυτοί δίνουν ένα χεράκι. Υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός, αυτή η στήριξη γενικά από όλη την κοινωνία, αυτό το μπράβο που ακούμε από τους περαστικούς. Αυτό για μας είναι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Και στα social media της ομάδας, όλοι προωθούν τη δουλειά που κάνουν οι εθελοντές μας. Ναι. Και κοινοποιούν τις αναρτήσεις. Γιάννη, πού θα σας βρουν στα social media, τηλεθεατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή και θέλουν να ενημερωθούν, ναι, να συμμετέχουν σε δράσεις σας, πού θα σας βρουν? Θα μας βρουν σε όλα τα social media, Protect the Ιεράπετρα Σεις με αγγλικά γράμματα, ναι, θα μας βρείτε εκεί πέρα. Μαρίνα, να κλείσουμε, στείλε ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης, συμμετοχή στον εθελοντισμό. Ένα μήνυμα στην αυτοδιοίκηση, στο Δήμο. Όλες τις περιοχές τους. Ναι. Γιατί όταν φύγουν πρέπει να αφήσουν κάτι καλύτερο πίσω τους για τις επόμενες γενιές. Μάλιστα. Και ο Δήμος βέβαια, ξέρω ότι εκεί οι άνθρωποι είναι ευαισθητοποιημένοι, να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά και όλοι μας. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Εδώ είμαστε να προβάλλουμε και την επόμενη δράση. Ευχαρίστως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο στα παιδιά, ένα πολύ μεγάλο μπράβο, εγώ το λέω βέβαια, και ως εκπαιδευτικούς, αλλά και στους γονείς των συγκεκριμένων παιδιών.